Η σχολική χρονιά φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος και στην Αλεξανδρούπολη παρατηρούνται κενές θέσεις σε σχολικούς τροχονόμους, με τις διαβάσεις των σχολείων να μένουν αφύλακτες κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης των μικρών μαθητών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία του σχολικού τροχονόμου στα σημεία διάβασης των μαθητών για την ασφαλή τους διέλευση κατά την προσέλευση καθώς και αποχώρησή τους από το σχολικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης, μετά την αποχώρηση της μίας σχολικής τροχονόμου δεν υπήρξε αντικατάστασή της, με τις διαβάσεις μπροστά από το σχολείο να μένουν χωρίς καμία φύλαξη. Στο δικό μας σχολείο είχαμε έτσι κάποια προβλήματα στο τέλος της χρονιάς, ευτυχώς. Η μία τροχονόμος αναγκάστηκε για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς να παραιτηθεί και μείναμε μόνο με μία σχολική τροχονόμο, η οποία καθημερινά αντιμετωπίζει τα προβλήματα όσο μπορεί καλύτερα με τη βοήθεια των γονέων φυσικά και των δασκάλων του σχολείου μας. Σαφώς όμως υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα ξεκινήσει και η επόμενη χρονιά. Γίνονται κάποιες ενέργειες, τώρα θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Το σχολείο μας, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ δύναμο σχολείο, έχει 300 περίπου παιδιά. Καθημερινά πηγαίνουν έρχονται έτσι ένας πολύ μεγάλος όγκος και γονιών και παιδιών. Πιστεύουμε να λήξει αυτή η χρονιά με ασφάλεια και η καινούργια να ξεκινήσει με καλύτερες συνθήκες. Υπάρχουν δύο θέσεις τροχονόμων για το σχολείο μας. Δυστυχώς δεν υπήρξε ένα δεύτερο άτομο που να ενδιαφέρεται για τη θέση τώρα στο τέλος της χρονιάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την επόμενη χρονιά θα ανταποκριθεί και θα βρεθεί κάποια λύση και θα έχουμε δύο τροχονόμους. Ναι, γιατί υπάρχουν και αρκετές διαβάσεις πέριξ του σχολείου μας. Και όπως σας είπα, είναι μεγάλος και ο όγκος των μαθητών που πηγαίνουν έρχεται καθημερινά. Η μεγάλη αγωνία των γονέων για το πώς θα φτάσουν τα παιδιά τους στο σχολικό χώρο είναι μεγάλη καθημερινά, διότι υψηλή σημασία έχει και η οδική συμπεριφορά που έχουν οι οδηγοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία που περνούν οι μικροί μαθητές. Η πλειοψηφία των οδηγών που κινούνται γύρω από τα σχολεία είναι προσεκτική. Οι περισσότεροι είναι γονείς με μικρά παιδιά στο όχημά τους. Πάντα όμως υπάρχουν και εκείνοι που είναι λίγο πιο ανυπόμονοι, λίγο πιο βιαστικοί, λίγο πιο απρόσεκτοι. Και πρέπει όλοι μας να έχουμε έτσι το νου μας και να προσέχουμε τόσο τα παιδιά μας φυσικά που κινούνται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στις διαβάσεις, αλλά και εμείς οι ίδιοι που συνοδεύουμε τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τα αυξημένα περιστατικά έλλειψη σχολικών τροχονόμων σε ολόκληρη τη χώρα, στην πρωτεύουσα του Εύρου είναι μεμονωμένα, καθώς τα περισσότερα σχολεία δεν παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα. Είναι ένα θέμα ο σχολικός τροχονόμος νευραλγικό. Θεωρώ ότι η θέση του σχολικού τροχονόμου είναι τόσο βασική για τη λειτουργία ενός σχολείου. Είναι σαν φύλακας άγγελος, έτσι το αισθάνομαι εγώ να σας πω την αλήθεια. Φροντίζει τα παιδιά μας καθημερινά, κατά την προσέλευση, κατά την αποχώρηση. Είναι ο προστάτης τους. Στο δικό μας το σχολείο έχουμε την τύχη να έχουμε σχολικούς τροχονόμους, οι οποίοι έχουν καθημερινή παρουσία και το πρωί όταν τα παιδιά παίρνουν στην διάβαση για να πάνε στο σχολείο και το μεσημέρι κατά την αποχώρηση από το σχολείο τους. Ευτυχώς εμείς έχουμε σχολικό τροχονόμο, ο οποίος φροντίζει για την ασφαλή διαλέψη των παιδιών μας. Είναι εκεί και το πρωί και το μεσημέρι κατά τις ώρες αποχώρησης. Από όσο γνωρίζω, αυτό ισχύει και για το πρώτο δημοτικό, με μια μικρή επιφύλαξη φυσικά. Και οφείλω να τονίσω ότι η παρουσία του σχολικού τροχονόμου είναι απολύτως αναγκαία, όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε, διότι μόνο έτσι τα παιδιά μας είναι ασφαλή να περάσουν τη διάβαση και οι γονείς να είναι ήσυχοι.